Τι είναι το κυρίως προβληματικό με τον κυβερνητικό προπολογισμό του 2020. Δείχνει μια κυβέρνηση που δεν συνειδητοποιεί αυτά που επισήμανε το πρωί ο κύριος Δένδιας. Να έχει επίγνωση του τι πήγε στραβά σε μια μακρά περίοδο με παθογένειες, στρεβλώσεις, διαπλοκές, εκρηκτικά ελλείμματα, υπερχρέωση, μνημονιακή κυδαιμονία, με θεωρίες εσωτερικής υποτίμησης. Δείχνει μια κυβέρνηση που διαιωνίζει επιλογές ταξικής μεροληψίας υπέρ των πλουσίων, που συνεχίζει να έχει νεοφιλελεύθερες ψευδεστήσεις. Εκείνο το οποίο είναι το πιο τραγικό είναι ότι δεν αξιοποιεί δυνατότητες, συγκριτικά πλεονεκτήματα και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη νέα εποχή για τη χώρα. Δεν είδαμε στον προϋπολογισμό κανένα κίνητρο για να επιστρέψουν στη χώρα τα πρικισμένα νέα παιδιά, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλη εκείνη την προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και μια συνολικής πορείας που έχουμε τη δυνατότητα να την κάνουμε. Μίλησε ο κύριος Σταϊκούρας στην εισηγητική του ομιλία ότι ο προϋπολογισμός του 2020 είναι προϋπολογισμός ο οποίος έχει κοινωνική δικαιοσύνη και είναι υπέρ μιας ανάπτυξης για όλους. Κοινωνική δικαιοσύνη στα δεδομένα του προϋπολογισμού δεν υπάρχουν. Αν δείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα ζητήματα τα οποία αφορούν το κοινωνικό κράτος, πρόνοια μείωση δαπανών κατά 61 εκατομμύρια ευρώ, κοινωνική ασφάλιση, μείωση κρατικής επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ κατά 475 εκατομμύρια ευρώ, συντάξεων, μείωση δαπάνης κατά 192 εκατομμύρια, της κοινωνικής αλληλεγγύης, μείωση επιδομάτων που χορηγεί ο ΠΚΑ κατά 367 εκατομμύρια, του ΑΕΔ, μείωση χρηματοδότησης κατά 50 εκατομμύρια, πώς θα κάνετε στήριξη της απασχόλησης. Και πολλά άλλα. Κυρίως, αυτό που θέλω να επισημάνω και από τη δική μου πλευρά με τα καθήκοντα που έχω στην Επιτροπή η οποία ελέγχει το κυβερνητικό έργο στην υγεία, είναι ότι στα ζητήματα τα οποία αφορούν τη συνειδητοποίηση των αναγκών της νέας εποχής για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το τι κάνει η κυβέρνηση και το τι θα όφιλε να κάνει αξιοποιώντας δυνατότητες που υπάρχουν, μας οδηγεί στο να καταλογίσουμε ότι δεν έχει αίσθηση του τι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, με μια παρέμβαση η οποία καταλαβαίνει ότι χρειάζεται μια έγκαιρη και ισότιμη και αποτελεσματική παρέμβαση όλων των πολιτών που θα μπορούσαν σε αναβαθμισμένα νοσοκομεία, σε μονάδες εντατικής θεραπείας, στις μονάδες τεχνητού νεφρού, στα τμήματα επιγόντων περιστατικών να έχουν ποιότητα υπηρεσιών. Δεν στηρίζει αυτό που χρειάζεται για το ΕΚΑΒ, για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για τα κέντρα υγείας, τις τοπικές μονάδες υγείας. Δεν βλέπει τις πρόσθετες ανάγκες που υπάρχουν στις δυσπρόσιτες περιοχές, κυρίως τις νησιωτικές, που δέχονται και μεγάλο όγκο προσφύγων, μεταναστών, αλλά και αξιοποιώντας δυνατότητες που έχουμε στον τουρισμό. Και επιπρόσθετα δεν συμβάλλει στο να μειωθούν οι επιβαρύνσεις των πολιτών για ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Και ακούμε με όλες αυτές τις ελλείψεις, οι οποίες επισημαίνονται 10 χρόνια μνημονιακής επιβάρυνσης για τη χώρα, να παρουσιάζεται μια αντίληψη περί συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως το νερό του καματερού που θεραπεύει πάσα νόσο, ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και από την παγκόσμια εμπειρία ότι η ΣΔΙΤ είναι μια μέθοδος και αναποτελεσματική και πλέον δαπανηρή και επικίνδυνη για την πορεία οικοδόμησης ποιοτικού δημόσιου συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Ο ιδιωτικός τομέας, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει συμπληρωματικό ρόλο και μπορεί να τον κάνει αυτό το συμπληρωματικό ρόλο με έναν τρόπο που να μην γίνεται ανταγωνιστικός με τις αντιλήψεις της δικές σας, γιατί
αν ενθαρρύνεται τον ανταγωνισμό και όχι τη συμπληρωματικότητα, αν ενθαρρύνεται την υποκατάσταση του ΕΣΥ από επιδιώξεις κυνηγητού επιχειρηματικού κέρδους διαφόρων πυράνχας που επιβουλεύονται τις δυνατότητες που έχει ο ΕΟΠΗ και τους πόρους που μπορεί να διαθέσει, τότε κάνετε πάρα πολύ καλό σε εκείνη την δική μας παρέμβαση, η οποία μιλά για ποιοτικό και αποτελεσματικό σύστημα υγείας. Γιατί αυτό θέλουμε να επισημάνουμε, συζητώντας όλα τα ζητήματα τα οποία περιέχονται μέσα στον προϋπολογισμό. Θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν πολύ πιο ουσιαστικές προσπάθειες για να ενισχυθεί ο εξοπλισμός των νοσοκομείων, να υπάρχει συνεχής λειτουργία. Εμείς μιλάμε ακόμη και για την απογευματινή τους λειτουργία, χωρίς αυτή να παρέχεται με ιδιωτικά κίνητρα. Θα μπορούσαν να δοθούν τα κίνητρα αυτά στο προσωπικό που εργάζεται για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και κάτι άλλο πολύ χαρακτηριστικό. Κοιτάξτε λίγο. Πάρα πολλές προσπάθειες από ιδιώτες δωρητές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, από ιδρύματα, Νιάρχος, ο Νάζης, Βαρδινογιάννη, ακόμα και ο ΠΑΠ, ενισχύουν τον δημόσιο τομέα υγείας. Και δεν αισθάνεσαι την ανάγκη να το κάνετε εσείς μέσα από τον προϋπολογισμό, ο οποίος θα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που έχουμε ανάγκη στη νέα εποχή. Κλείνω λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, με το ότι καταθέτεται έναν προϋπολογισμό ο οποίος δεν δίνει κανένα δικαίωμα στο όνειρο και αυτό το αφήνει ξανά σε εμάς, σαν καθήκον δικό μας, με όλο το σχέδιό μας για τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, να μπορέσουμε να οδηγήσουμε σε αυτό που είναι σχέδιο προοδευτικής αναγέννησης της χώρας στη νέα εποχή. Ευχαριστώ πολύ.